Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Δόκτωρα Παναγιώτη Δρακόπουλο. Κύριε Δρακόπουλε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Πάντα σε όχι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, και εσείς πάντα περιποιημένος. Έτσι. That's life. Αυτό είναι. Πρέπει να σε πάντα σε άρεσε την κατάσταση. Βέβαια. Έτσι. Και ένα γεια σου στις τηλεθεατές. Θα ήθελα πάρα πολύ, αν μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας πρώτα, να σας γνωρίσει και ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα, γιατί από ό,τι ξέρω στην Κύπρο διαπρέπει 5 χρόνια. Ναι, ναι. Στην Κύπρο έχω κάνει και θα τη μεταφέρω στην Ελλάδα πολύ σύντομα. Η εκπομπή για πάντα ναι. Mm-hmm. Πολύ γνωστή. Θα δείξω πλάνα σήμερα από την εκπομπή για πάντα ναι, για να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Οι ειδικότητες μου είναι ομοιοπαθητικός. Με πτυχίο κανονικά. Είμαι δόκτωρ φυσικοπαθητικής. Είμαι natural nutrition therapist. Mm-hmm. Και τώρα τελευταία, πριν από λίγο καιρό, πήρα το ντοκτορά στο Health Science in Gerontology and Anti-Aging. Τα συγχαρητήριά μου. Έτσι, στη γεροντολογία τη γίνανση. Τα συγχαρητήριά μου και με ντοκτορά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς που να έχει ντοκτορά. Mm-hmm. Έτσι. Υπάρχουν κάποια πτυχία γεροντολογίας στα τη γίνανση. Αλλά το πρώτο ντοκτορά είναι αυτό που πήρα εγώ πριν από λίγο καιρό. Σήμερα ο κύριος Δρακόπουλος θα μας μιλήσει για πολλά φλέγοντα θέματα που απασχολούν τον κόσμο, όπως είναι η διαδικασία της γύρανσης και της αντιγύρανσης, αλλά και πώς μπορούμε να κάνουμε αναγέννηση στον ίδιο μας τον εαυτό 24 ώρες το 24ωρο. Κάπου εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι η πρώτη φορά που κάποιος μας συζητάει για αυτό το θέμα. Σωστά? Πολύ σωστά. Κανείς δεν έχει πει στη διαδικασία να πει ότι η χρονολογική ηλικία και η βιολογική ηλικία δεν συμβαδίζουν. Η χρονολογική ηλικία την αφήνουμε και πηγαίνουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, αυτό θα πει αντιγύρανση, γύρεση, αντιγύρανση, είναι να μειώσουμε τη βιολογική ηλικία. Είναι στο χέρι μας. Γιατί 24 ώρες την ημέρα κάνουμε αναγέννηση. Αναγέννηση. Τώρα τι θα πει αναγέννηση. Ακούει ο κόσμος και λέει, μα θα κάνω τώρα να γίνει εγώ 60 χρονών, 70 χρονών, ό,τι χρονών και λοιπά. Είναι στο χέρι μας. Επιγενετικά είναι όλα. Είναι στο χέρι μας. Δηλαδή, τα ερυθρά αιμοσφαίρια ζουν 120 μέρες. Να πω ένα παράδειγμα. Και κάποια στιγμή θα τα αναλύσουμε για όλο το σώμα τι γίνεται με την αναγέννηση. Ζουν λοιπόν 120 μέρες. Κάθε μέρα ο οργανισμός καταστρέφει και αναγεννά 250 δισεκατομμύρια ερυθρέα αιμοσφαίρια. Σκέψτε τον αριθμό. Τι κάνουν τώρα τα ερυθρέα αιμοσφαίρια στο σώμα? Μεταφέρουν το οξυγόνο παντού σε όλα τα όργανα και παίρνουν το διοξείδιο του άνθρωπου και το βγάζουν εκτός. Άρα είναι πολύ κυρία για τον οργανισμό. Άρα ο οργανισμός σε κάθε γεύμα για να έχουμε 100% αναγέννηση θα πρέπει να έχει πρωτεΐνη, υδατάνθρακα και λίπος σε ισορροπία, όχι πάνω και κάτω. Πρέπει να έχει βιταμίνη B12. Οι χορτοφάγοι έχουν μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να έχει φιλικό οξύ που βρίσκεται μέσα στις σαλάτες. Κυρίως στα φιλόδηλα χαρτιά. Και πρέπει να έχει και σίδηρο. Άμα τα λοιπόν έχει όλα αυτά, τότε ο οργανισμός κάνει την αναγέννησή του. Αλλιώς, όχι. Μάλιστα. Πόσο απλά. Πολύ απλά. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε και δεν τα γνωρίζουμε. Στη συνέχεια, αφού μας πει όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Δρακόπουλος, θα περάσουμε και σε ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή, την πανδημία. Και φυσικά δεν μιλάμε για την πανδημία του κορονοϊού, αλλά για την πανδημία της παχυσαρκίας. Πώς μπορούμε εύκολα να απαλλαγούμε από αυτή και αν υπάρχουν κάποια μυστικά που θα μας βοηθήσουν με τη φλεγμονή της παχυσαρκίας, όπως ακριβώς την αποκαλεί ο ίδιος ο κύριος Δρακόπουλος. Θα σας παρακαλούσα, κύριε Δρακόπουλε, επειδή είναι η πρώτη φορά που σε αυτή την εκπομπή οι τηλεθεατές ακούνε τους όρους γύρανση, αντιγύρανση, φλεγμονή, παχυσαρκία, να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό και να μας πείτε πώς συσχετίζονται όλα αυτά, κύριε Δρακόπουλε. Μπράβο. Θα δείξω τώρα τις κάρτες, αλλά πριν δείξω τις κάρτες, θα πω το εξής. Τον Ιούνιο 2013, ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος σφράγισε και ψήφισε την παχυσαρκία ως φλεγμονή. Άρα μόνο σαν φλεγμονή πρέπει να τη βλέπουμε. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε τις κάρτες και ας εξηγήσω μετά. Φλεγμονή και παχυσαρκία. Το περιοδικό Time της Αμερικής
στις 22 Φεβρουαρίου 2004 ανέφερε: «Ο μυστικός δολοφόνος. Εκπληκτική σύνδεση μεταξύ φλεγμονής, καρδιακής προσβολής, καρκίνου, αλσχάιμερ και άλλων ασθενειών. Τι μπορούμε να κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε?» Αυτός ο λόγος, αυτός ο τύπος της φλεγμονής είναι ο λόγος που παίρνετε βάρος, αρρωσταίνετε και γυρνάτε γρηγορότερα. Αυτό το είδος φλεγμονής είναι που περιγράφει το περιοδικό Time ως ο μυστικός δολοφόνος. Μετά την Κυριακή 29 Φεβρουαρίου το γράψαν οι ελληνικές εφημερίδες: «Φλεγμονές, ο νέος μυστικός δολοφόνος». Πρώτη Απριλίου 2004 ο δόκτωρ Σάββας Σάββας και ο δόκτωρ Αντώνης Καφάτος, ο Σάββας Σάββας είναι παιδίατρος από την Κύπρο και ο καθηγητής πολυληπτικής ιατρικής και διατροπής του Πανεπιστημίου Κρήτης Αντώνης Καφάτος, ανεφέρθησαν και είπανε: «Η αύξηση των φλεγμονών στα υπέρβαρα και παχύ σαρκαπαιδεία στην Κύπρο και Κρήτη. Η έρευνα έγινε σε 88 παιδιά 10 έως 19 ετών. Και βρήκανε λοιπόν ότι όσο αυξάνεται το λίπος, αυξάνεται και το αρχιδονικό οξύ, αυξάνονται και οι φλεγμονές μέσα στο λιπόδιστο». Newsweek, περιοδικό πάλι της Αμερικής, When Fat Attack, 23 Αυγούστου του 4, άρα 6 μήνες μετά. «Όταν το λίπος επιτίθεται, πώς τα λιποκύτταρα μετακινούνται, ο πόλεμος στην υγεία σας και γιατί η θερμιδοδίαιτα δεν είναι μαγική σφαίρα». Άρα λοιπόν από το λιπόδιστο η φλεγμονή μπαίνει στο κυκλοφορικό και τότε ξεκινά τα προβλήματα. Γι' αυτό λέει «όταν το λίπος επιτίθεται». Πανεπιστήμιο Harvard, Obesity and Inflammation. Πανεπιστήμιο Harvard, 21 και 22 Μαρτίου 2007. Ένατο μεταπτυχιακό συνέδριο διατροφής. Παχυσαρκία και φλεγμονή. Ο Dr. Eric Cream είναι ο καθηγητής διατροφολογίας, επιδημιολογίας και ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Harvard. Είναι επίσης διευθυντή του προγράμματος καρδιαγγειακής επιδημιολογίας. Τι είπε λοιπόν ο Eric Cream? «Η φλεγμονή προπορεύεται της παχυσαρκίας. Δεν έχουμε επιδημία παχυσαρκίας. Έχουμε επιδημία φλεγμονής. Η φλεγμονή είναι αυτή που προξενεί τα χρόνια νοσήματα και όχι η παχυσαρκία. Αν δεν υπάρχει δηλαδή φλεγμονή, δεν υπάρχει και παχυσαρκία». 18 Απριλίου 2013, τώρα έρχεται να τα σφραγίσει όλα ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος, που ψήφισε την παχυσαρκία φλεγμονή, την παχυσαρκία δηλαδή σαν ασθένεια. Έχουμε εδώ λοιπόν το περιοδικό των διατροφολόγων, διαιτολόγων της Αμερικής. Τεύκος, 28 Αύγουστος του 2009. Αντιφλεγμονώδης διατροφή για παχυσαρκία και διαβήτη. Άρα λοιπόν, η φλεγμονή προπορεύεται της παχυσαρκίας. Αν δεν υπάρχει φλεγμονή, δεν γινόμαστε παχυσαρκοί. Το σφράγισε αυτό ο ιατρικός Αμερικανικός Σύλλογος του 2013. Θα ήθελα να περάσουμε λίγο τώρα και να μιλήσουμε για τη διαδικασία της γύρανσης και της αντιγύρανσης, μιας και πιστεύω ότι έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά σε αυτό το τομέα ακόμα. Σε ένα τομέα που ο κύριος Δρακόπουλος διαπρέπει χρόνια τώρα και έχει ο ίδιος, όπως έχει ισχυριστεί, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ίσως ο πιο ειδικός να μας μιλήσει στην Ελλάδα για αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Πείτε μου, κύριε Δρακόπουλε, τι προκαλεί τη γύρανση πέραν του φυσιολογικού και πώς θα μπορούσαμε, υπάρχουν έρευνες σχετικές με το θέμα, πώς θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε? Κανείς δεν έχει διαβάσει την έρευνα της Βαλτιμόρης. Ξεκίνησε το 1958, αλλά τα αποτελέσματα τα έχει βγάλει μέχρι το 2008. Υπάρχει και μέχρι σήμερα, αλλά μέχρι τότε έχει βγάλει όλα τα αποτελέσματα. Αλλά πριν πω τίποτα, πάμε να δούμε τις κάρτες. Πάμε να δούμε τις κάρτες και ας το εξηγήσω μετά. Γύρας με αξιοπρέπεια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γυράσουμε αξιοπρέπεια. Εδώ οι δύο έχουν την ίδια ηλικία. Αυτός είναι ο φιλάσθενος και αυτός είναι ο εύρωστος. Σαν τον εύρωστο λοιπόν θέλουμε να είμαστε όλοι μας όταν αυξηθεί η ηλικία μας, όταν μεγαλώσουμε. Γεροντολογία
η λέξη επινοήθηκε από τον Ηλία Μέσνικοφ το 1903. Από την ελληνική λέξη γέρος και λογία. Λογία θα πει μελέτη. Άρα γεροντολογία, η μελέτη του γύρατος. Η πρώτη και μοναδική μελέτη για την γύρανση άρχισε από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας στην Αμερική. Βαλτιμόρη, μακροχρόνια μελέτη της γύρανσης ονομάστηκε από το 1958 έως 2008, είχε βγάλει τα αποτελέσματα. Και μέχρι σήμερα υπάρχει, αλλά μέχρι τότε είχε βγάλει όλα τα αποτελέσματα. Τι έβγαλε λοιπόν αυτή η έρευνα? Γιατί κανείς δεν την ξέρει αυτή την έρευνα. Και κανείς δεν την έχει διαβάσει. Όλοι μιλάνε για γεροντολογία, για την γύρανση, αλλά κανείς δεν έχει κάτσει να μελετήσει αυτή την έρευνα. Η έρευνα έγινε καταρχάς με 3.200 άντρες. Οι ερευνητές ήταν ο Νάθαν Σοκ, ο Βίλιαμ Πίτερ και ο Άρθουρ Νόρις. Οι γυναίκες συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά συμμετέχοντας στην έρευνα το 1978. Έως τότε ήταν μόνο οι άντρες. Όταν τελείωσε η έρευνα, ο πρώτος κανόνας ήταν η γύρανση δεν είναι συνώνυμη με την ασθένεια. Όλοι οι άνθρωποι γερνούν διαφορετικά. Ο δεύτερος κανόνας, ο μεγάλος κανόνας, είναι η χρονολογική και η βιολογική ηλικία δεν συμβαδίζουν. Μπορεί να είμαστε 80 χρονών να μην έχουμε κανένα νόσημα, οπότε η βιολογική μας ηλικία είναι 40 ετών, ή μπορεί να είμαστε 40 ετών και να έχουμε καρδιοπάθεια, άρα η βιολογική μας ηλικία είναι 80 ετών. Στον άνθρωπο υπάρχουν δύο ηλικίες, η χρονολογική και η βιολογική. Η χρονολογική αφήστε να ανεβαίνει. Η βιολογική μας ενδιαφέρει να την έχουμε πολύ χαμηλά. Τι έδειξε λοιπόν αυτή η έρευνα? Έδειξε βιολογικούς δείκτες που αυξάνονται με την ηλικία και βιολογικούς δείκτες που μειώνονται με την ηλικία. Οι δείκτες λοιπόν που αυξάνονται είναι η αντίσταση στην ισουλίνη, συστολική πίεση, συστολική πίεση θα πει μεγάλη πίεση, όχι διαστολική ή μικρή, αυξάνεται, ποστό σωματικού λίπους, όσο μεγαλώνουμε αυξάνεται το σωματικό μας λίπος, και αναλογία λιπιδίων του αίματος. Αυξάνεται η ολική χοληστερίνη, μειώνεται η καλή χοληστερίνη, αυξάνονται τα τριγλυκερίδια και οι βιολογικοί δείκτες που μειώνονται με την ηλικία. Διαχείριση γλυκόζης, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τη γλυκόζη όσο μεγαλώνουμε. Αερομπική ικανότητα αρχίζει και μειώνεται. Μυϊκή μάζα μειώνεται, παθαίνουμε τις περισσότερες φορές σαρκοπενία. Η δύναμή μας μειώνεται αφού μειώνεται η μυϊκή μάζα. Ρύθμιση θερμοκρασίας μειώνεται. Βλέπεις, σε μεγάλες ηλικίες ζεστάνεται πολύ το καλοκαίρι και κρυώνει πολύ το χειμώνα. Και η λειτουργία νοσοποιητικού. Όσο μεγαλώνουμε, το ανοσοποιητικό μας δυσλειτουργεί. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε ευεξία. Άριστη κατάσταση της ψυχοπνευματικής μας υγείας. Και επίσης μας ενδιαφέρει πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε όλους αυτούς τους δείκτες. Είναι στο χέρι μας. Επιγενετικά είναι όλα, τα πάντα. Κύριε Δρακόπουλε, θα ήθελα τώρα να περάσουμε και στη διαδικασία της αντιγύρανσης ή ακόμα καλύτερα για να ακριβολογούμε αυτό που αποκαλούμε κυταρική αναγέννηση. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό? Είπα πριν, γνωρίζετε ελευθερία αιμοσφαίρια. Μία είναι η κουβέντα. Επιγενετική. Πώς επεμβαίνουμε πάνω μας. Ο γενικός μας κώδικας είναι αυτός που είναι, τελείωσε. Μπορούμε να επέμβουμε επάνω του και να το ρυθμίσουμε. Μπορούμε. Έχει γίνει η έρευνα και μεγάλες έρευνες. Οι οποίες περισσότερες δεν τις γνωρίζουμε. Όχι, τίποτα δεν γνωρίζουμε. Μάλιστα. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Mm-hmm. Σε άλλες εκπομπές θα έχω φέρει και το βίντεο με τον Πλούτον να δείξω τι θα πει αναγέννηση. Τέλεια. Και τι θα πει επιγενετική, πώς επεμβαίνουμε πάνω μας για να κάνουμε αυτή την αναγέννηση. Mm-hmm. Πόσο ενδιαφέροντα είναι αυτά τα πράγματα που μαθαίνουμε σήμερα, κύριε Δρακόπουλε, και είναι πραγματικά τραγικό το ότι πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται και όμως υπάρχει μεγάλη άδεια. Έχετε φέρει και κάποια σχετικά βίντεο, νομίζω. Μπράβο, από την Κύπρο το για πάντα ναι. Τέλεια. Ας περάσουμε. Ας περάσουμε εδώ με το πρώτο βίντεο με την κυρία της πραγματικής αντιγύρανσης που την έχω από τα 70 της, σήμερα είναι 81 και για από τότε που ξεκίνησε μαζί μου, για 11 χρόνια είναι πρωταθλήτρια κολύμβησης στην Κύπρο. Τι λέτε. Βετεράνο και διεθνών αγώνων. Για πάμε να το δούμε. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας σήμερα
την Κύπρια γυναίκα της αντιγύρανσης, την κυρία Έρση Θωμά. Η κυρία Έρση είναι πρωταθλήτρια κολύμβησης βετεράνων Κύπρου και διεθνών αγώνων. Διακρίθηκε στους κολυμβητικούς αγώνες βετεράνων Κύπρου και διεθνών αγώνων, κερδίζοντας χρυσά μετάλλια και κύπελα. Καλησπέρα κυρία Έρση. Κυρία Έρση μου, κάθε φορά που σας βλέπω φαίνεστε όλο και πιο ανανεωμένοι. Είναι γιατί ακολουθώ το διατροφικό πρόγραμμα. Πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, να πάμε να δούμε κάποιες κάρτες με τις επιτυχίες σας. Ναι. Είναι πρωταθλήτρια κολύμβησης βετεράνων Κύπρου και διεθνών αγώνων από το 2010 έως σήμερα. Εδώ είναι που παίρνει τα μετάλλια. Τέλεια, θεά η κυρία Έρση. Το ίδιο και εδώ. Μάλιστα. Φωτογραφίες τα λένε όλα μόνες τους, δεν χρειάζεται να πει κανείς τίποτα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα από το αντιφλεγμονώδες πρόγραμμα. Τέλεια κυρία Έρση μου, πόσο περήφανος μας κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πραγματικά πολύ. Πραγματικά είστε παράδειγμα, πράγματι προσμίμηση για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Στην προηγούμενη εκπομπή που εμφανιστήκατε, λόγω πίεσης του χρόνου δεν μιλήσαμε αρκετά. Νομίζω ήρθε η ώρα να μας πείτε, να μας μιλήσετε λίγο για τα μυστικά της αντιγύρανσης σας. Τι λέτε? Ευχαριστώ. Καταρχήν, επιτρέπετε να μας πείτε την ηλικία σας? 80 χρονών. Είστε 80 χρονών. Πρόσεχε, 80 χρονών και... Δεν τα έκλεισα. Και 10 μηνών. Μιλήσατε. Βέβαια. Πάει. Τα 80 τελειώσανε. Πάει 81 τώρα. Μπράβο. Πραγματικά, δεν σας φαίνεται να μην πείτε την ηλικία σας. Πραγματικά, κανένας δεν μπορεί να το μαντέψει. Ναι. Λοιπόν, ποιο είναι το μυστικό της αντιγύρανσης σας? Τα ωμέγα 3, η υγιεινή διατροφή και η προπόνηση. Μπράβο, πραγματικά όπως βλέπουμε εδώ, πολλά χρυσά μετάλλια, κύπελα. Ναι. Ανταμείφθηκαν οι προσπάθειες? Αποκλείεται να μην ανταμείφθουν. Όταν ανεβαίνεις στο βάθρο και ανοίγει την ελληνική σημαία, την κυπριακή σημαία. Πόση υπερηφάνεια μπορεί να νιώθετε έτσι? Νιώθεις πολύ μεγάλη υπερηφάνεια. Πολύ καλά, συγχαρητήρια πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ. Είστε και φαίνεστε σε άριστην κατάσταση. Υπάρχει και κάποιο άλλο βίντεο? Βέβαια. Έχω και άλλα βίντεο να δούμε, mm-hmm. για πάντα νέοι, mm-hmm. που έχουν βγει στην εκπομπή, mm-hmm. και έχουν μιλήσει. Mm-hmm. Έτσι, πάμε να δούμε το δεύτερο βίντεο. Εσείς είστε τόσο όμορφοι, λαμπεροί, πολλοί θα ζήλευαν την εξωτερική σας εμφάνιση. Ακολουθείτε κάποιον αντιφλεγμονώδες πρόγραμμα και είστε έτσι? Φυσικά και ακολουθώ το αντιφλεγμονώδες πρόγραμμα του κυρίου Δραγόπουλου. Διαφορετικά δεν θα ήμουν σε αυτή την κατάσταση. Δουλεύω πάρα πολλές ώρες. Πριν από το πρόγραμμα ένιωθα ατονία, κούραση, κόπωση. Πολύ μέχρι να πάω στο σπίτι, γιατί το επάγγελμα μας θέλει πολύ να δώσεις πολλά από τον εαυτό σου και πολλή ενέργεια να αναλώσεις για να μπορείς να κάνεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Μετά όμως το αντιφθερμονώδες πρόγραμμα νιώθω τέλεια. Πηγαίνω στο σπίτι ξεκούραστη και μετά έχω και όρεξη να κάνω και να μαγειρεύσω και να επιμεληθώ τα υπόλοιπα. Το βίντεο αυτό που είδαμε είναι η καλύτερη ενδυματολόγος της Κύπρου, mm-hmm. και εμπιστεύεται εμένα για την αντιγύρανσή της. Καταλαβαίνεις, η καλύτερη ενδυματολόγος στην Κύπρο. Βεβαίως. Έχουμε και βίντεο με τον κύριο Αντωνίου από την Κύπρο. Ναι, ναι, το πανίκος Αντωνίου είναι σύντομα αθμοδρόμος. Και αυτός είναι μαζί μου από το 2009, θα μας το ομολογήσει τώρα, ο οποίος τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, ξεκίνησε μαζί μου από το 2009, mm-hmm. θα πει το τι του συνέβη,
και μέχρι σήμερα κάνει την αντιφλεμονώδη διατροφή. Τρέχει 24 ώρες σήμερα 161 χιλιόμετρα. Απίστευτο, κύριε Δόκτωρ. Πάμε να το δούμε. Αυτό θα πει αντιγύρανση. Ποιες διαφορές εντοπίσατε στον οργανισμό σας όταν εφαρμόσατε το πρόγραμμα του κύριου Δρακόπουλου? Διαφορές. Καταρχήν η ευεξία, η δύναμη, η αυτοπεποίθηση που αποκτάς. Ξυπνάς το πρωί και είναι όλα καλά, όλα χαρούμενα. Δεν είσαι στις μαύρες σου. Πολλοί μου λένε ότι στερούμε, δεν στρώμε τίποτε. Απέναντίας είμαι πολύ καλά. Το να καπνίζεις είναι πολύ πιο εύκολο. Μια κακή συνήθεια το καπνίσμα, που είναι κακή συνήθεια, εντάξει, δεν κατηγορώ τους ανθρώπους που καπνίζουν, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει στη ζωή του, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να καπνίζεις από το να ζυγίζεις το φαγητό σου. Έστω στις ποσότητες με το μάτι. Ο αθλητισμός πώς προέκυψε στη ζωή σας? Ο αθλητισμός προέκυψε, ξεκίνησα το γυμναστήριο. Ένας φίλος μου που ήταν αεροδρομίας και με είδε στο γυμναστήριο να τρέχω στο διάδρομο, με έπεισε να κάνω έναν αγώνα των 10 χιλιόμετρων. Το πράγμα που εγώ δεν το πίστευα όταν μπορούσα να το κάνω. Με έπεισε και λέω εντάξει, είμαι άνθρωπος που τολμώ, δεν είχα θέμα. Λέω ας σταματήσω στα μισά. Και έτρεξα τον πρώτο μου αγώνα 10 χιλιόμετρα, αρκετά καλό χρόνο. Και τότε όταν το είχα συζητήσει με τον κύριο Δρακόπουλο και μου εξήγησε ότι ο λόγος που μπόρεσα και έτρεξα αυτόν τον αγώνα ήταν η διατροφή και ειδικά τα ωμέγα 3 που βοήθησαν στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και έκανα έναν αγώνα χωρίς να κουραστώ, τελείως ξεκουραστός, ήταν η αρχή για να μπω στο τρέξιμο. Και πώς συνεχίσατε στους επόμενους μαραθωνίους, γιατί... Πώς συνεχίσα. Δεν ήξερα τις δυνατότητες που έχω ή που είχα και έμπαινα σε αγώνες μικρούς των 5 το 10 χιλιόμετρο, κάτι μεταφορές φλόγας που έκαναμε τότε και ξεκίνησα σιγά σιγά να τρέχω έτσι, και πιο μεγάλες αποστάσεις. Όταν σε μια μεταφορά φλόγας είχα καλύψει μια απόσταση 32 χιλιόμετρο χωρίς να το καταλάβω και χωρίς να ξέρω τι έκανα βέβαια, άλλοι φίλοι συναθλητές μαραθωνοδρόμοι με έπεισαν ότι είσαι για μαραθώνιο, που τότε ο μαραθώνιος για μένα ήταν κάτι εξωπραγματικό. Και πήρα την απόφαση να μπω στο μαραθώνιο. Το 2012 είχα κάνει τον πρώτο μου μαραθώνιο στη Λεμεσό. Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος υπερμαραθώνιος που έχετε κάνει και ποιος ο μικρότερος? Εντάξει, μικρότερος είναι αποστάσεις των 5 χιλιόμετρων με μικροί αγώνες. Τώρα υπερμαραθώνιος, ο μεγαλύτερος μου που έτρεξα είναι 24 ώρες. 161 χιλιόμετρα μπόρεσα να καλύψω. 24 ώρες συνεχές τρέξιμο. Συνεχές τρέξιμο. Ναι. Επίστευτο. Καταλαβαίνεις που σε φτάνει ένα σωστό πρόγραμμα. Το θέμα είναι πού ήμουν και πού έφτασα. Το θέμα είναι εγώ ήμουνα άρρωστος, δεν μπορούσα να περπατήσω και έφτασα στο σημείο να κάνω αυτούς τους αγώνες. Ήμουν ένας καπνιστής δυνατός που δεν μπορούσα να σταματήσω το καπνίσμα, αλλά και δεν μπορούσα. Και μέσω της διατροφής και της καθοδήγησης σωστής του κ. Δρακόπουλου μπόρεσα να κάνω αυτά που για σας φαίνονται εξωπραγματικά. Θέλω, κύριε Δρακόπουλε, τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί τον κόσμο τα τελευταία χρόνια και είναι η πανδημία της φαχυσαρκίας. Κάπου εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχουν και πάρα πολλά συμπληρώματα διατροφής τα οποία παρουσιάζονται ως μαγικά χάπια που έτσι και τα πάρει κάποιος ας πούμε θα χάσει τα κιλά του ως διαμαγεία. Τι έχετε να μας πείτε σε αυτό? Είναι να γελάς. Εάν είχε εφευρεθεί το φάρμακο της παχυσαρκίας, όποιος το είχε εφεύρει θα είχε όλα τα αυτά του πλανήτη. Ναι. Θα είχε όλα τα αυτά του πλανήτη. Α, δεν είχε βρεθεί ακόμα. Έχετε δίκιο. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο με τα συμπληρώματα που χάνεις κιλά. Bust your body fat for good. Now I've got the number one miracle in a bottle.
burn heal back. Like that in a bottle. It's a miracle flower to fight back. Still being. As scientists saying, they found a magic weight loss cure for every body type. Do you believe that there's a miracle pill out there? That there's not a pill that's going to help you long-term lose weight and live the best life without diet and exercise? Do you believe there's a magic weight loss cure out there? If you're selling something because it's magical, no.